Πάμε κατευθείαν στη μεγάλη είδηση, δηλαδή την θρηλυκή νίκη του Ολυμπιακού, χθε το βράδυ. Ο Μάνο Σταραμόπουλο, δημοσιογράφο, είναι εδώ μαζί μου. Γεια σου, Μάνο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησε ένα και στου τηλεθεατέ του One Channel. Θα σου κάνω μια ερώτηση που θα την έκανα σε πολιτικό. Αν πριν ναι. από ένα χρόνο σου έλεγε κανεί ότι ο Ολυμπιακό θα πάει σε τελικό διοργάνωση, θα με έπαιρνε στο ψηλό, ε. Ακριβώ. Θα με έπαιρνε στο ψηλό. Ναι. Τώρα δεν με παίρνει όμω. Τι άλλαξε Κοίτα. και γιατί ο Ολυμπιακό από εκεί που ήταν μια ομάδα που δεν ήταν και δεν στα ξεκίνησε καλύτερα. πολύ καλά, έτσι. Ξεκίνησε άσχημα, μάλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και έκανε τρομερή μπάλα πια. Ναι, έκανε πολύ καλέ μεταγραφικέ κινήσει την περίοδο του Ιανουαρίου με τον πρώην προπονητή, τον Καρβαλιάλ και τον Άλβε, τον τεχνικό διευθυντή. Ο οποίο όμω ο Καρβαλιάλ δεν μπόρεσε να τα βρει με του ποσφαιριστέ. δεν που του έφερε. Ξέρω πώς, Αυτός που τους έφερε και ακριβώς. τα βρήκε ο, ο, Μεντιλίμπαρ, Ο Μεντιλίμπαρ, λοιπόν, με τι έκανε. Πέρυσι τέτοια εποχή είχε το ίδιο σενάριο με, την, αστο... με τη Σεβίγια. Σωστά. Η Σεβίγια κόντευε να υποβαστεί τότε. Πήγε ο Μεντιλίμπαρ, έχει ένα πλεονέκτημα που πολλοί, όλοι το ξέρουμε, μάλλον κανένα δεν το κάνει. Ή περισσότεροι. Μιλάει με τον κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά, του λέει σταμάτη. Σε ποια θέση θες να πει, ποια σου αρέσει αυτή. Ο Γιώβετη για παράδειγμα. Πριν τον Μεντιλίμπαρ δεν υπήρχε. Με τον Μεντιλίμπαρ πήρε τα πάνω του. Φάνηκε να παίζει όπω η τεχνική του Μαυροβουνίου. Είναι σαν τον Τέντ Λάσο από τη γνωστή σειρά. <laughs> Πιθανότατα. Λοιπόν, και έτσι γίνεται ρόλο μια οικογένεια, αυτό μετράει. Ο καθένα είναι ευχαριστημένο ακόμα και αν δεν παίζει. Αν είδε όταν έλεγε το παιχνίδι χθε με τη μεγάλη πρόκληση, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Είδε τον Γιώβετη πώ πήγε και πανηγύρισε. Που δεν έπαιξε χθε. Κι όμω έχει καταλάβει ότι δεν έπαιξε για κάποιου συγκεκριμένου λόγου που έκανε ο προπονητή. Αλλά είναι όμω μέρο τη ομάδα. Ακριβώ. Αξίζει, θα παίξει σε αυτό το μάτσο έχω άλλα σχέδια, δεν σε βάλω, αλλά είσαι πάντα εδώ. Τώρα, ειλικρινά, μπορεί ένα ποδοσφαιριστή να κάνει τόσο μεγάλη. Ένα συγγνώμη. Ένα προπονητή να κάνει τόσο μεγάλη αλλαγή σε μια ομάδα. Γιατί οι παίκτες εκεί ήταν και πριν, την ίδια μπάλα ναι, ξέρανε. Αλλά... Δεν έμαθε μπάλα ξαφνικά όλοι. Όχι, κανένα δεν έμαθε μπάλα. Απλώ σου λέω το μυστικό είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μίλησε στην καρδιά του κάθε ποδοσφαιριστή. Τον κέρδισε. Λένε όλοι πλέον, όπω λέγανε κάποιε άλλε εποχέ, πάμε να παίξουμε για το σταμάτη. Έτσι. Του πήρε στο φιλότιμο. Ακριβώ. Και πάμε να δούμε τώρα. Το όνειρο βέβαια δεν μπορεί παρά να συνεχίζεται. Είναι Συνεχί... η κούπα Βέβαια. 29 Μαΐου στο... Τι λένε Πάρ. οι μπουκίδες καταρχήν. Δεν ξέρω αυτοί οι μπουκίδες. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να δίνουν φαβορή τη Φιωρεντίνα. Είναι φαβορή όμω. Όχι. Εγώ νομίζω ότι στον τελικό είναι 50-50 οι -50 πιθανότητε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα η Φιωρεντίνα θα παίξει και δεύτερη συνεχή χρονιά σε τελικό. Περιστόχασα από τη Σημαίνει Βουσκαμ. κάτι αυτό, θα έχουν αλλάξει και παίκτες, φαντάζομαι πάνω κάτω. Ναι, θα έχουν αλλάξει, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Το θέμα είναι πώ θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακό εκείνο το βράδυ. Η έδρα Μες παίζει ένα ρόλο. Το γεγονό ότι παίζουμε στην Αθήνα, δηλαδή. Πε, Γιατί παίζει, με 9.000-9.000. Παίζει. Θα έρθουν οι περισσότεροι. Φαντάζον, έτσι. θα έρθουν και οι λοιπόν, Ιταλοί. έρχονται. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι ο 8ο παιχνίδι που γίνεται στην Ελλάδα. Σωστά. Με ιταλική Έχει ομάδα. Και, στο, και στην Αθήνα και, και, και στο Καφτατζόγλιο. Έτσι είναι. Οι Ιταλοί νιώθουν ευχάριστα εδώ μέσα. Θα παίξει ρόλο το γεγονό που παίζουμε στην Θα παίξει δηλαδή. ρόλο, βεβαίω. Θα παίξει το ρόλο του. Εννοεί. Γιατί φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι που είναι τη FIFA, που είναι εταιρείε, αυτά χωρί να όλοι... είναι μέσα UEFA, όλοι. Ε, ακριβώ Έλληνε, αφού δουλεύουν πολύ και στη FIFA και στην UEFA. Και σε όλου του χορηγού. Στου χορηγού, που είναι πιο τοπικοί. Έτσι, ακριβώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι στο 50-50, ο Ολυμπιακό έχει ανεβασμένη πολύ την ψυχολογία του. Σημαντικό θέμα. Έχει έναν ναι, εξαίρετο προμονητή σήμερα. Ο Ισπανικό τύπο τι λέει. Τσάμπι Αλόνσο με τη οι δύο δικοί του άνθρωποι που φτάσαν σε τελικού. Ο ένα στο Europa League, ο άλλο για δεύτερη συνεχή χρονιά φτάνει σε τελικό του Europa League, του Conference League. Έχω να κάνω και ερωτήσει για μετά τον τελικό. Ελπίζω προφανώ ότι θα, πάρουμε, το σηκώσουμε την κούπα και θα είναι όλα μια χαρά. Αν πάρει το τρόπο κάτι που όλοι το ευχόμεθα, αυτομάτω τι γίνεται. Αυτομάτω η Ελλάδα θα πάει στη 15η θέση. Αυτό και... θα ρώταγα. Πόσο σημαντικό είναι για του βαθμού που παίρνει Βέβαια. η χώρα. Ο Ολυμπιακό δεν ξεχνάμε. Τα τελευταία τους τελευταίους μήνες έχει κερδίσει με τον Μεντιλίμπαρ πέντε θέσεις, πέντε Απ την πέντε θέσεις. Πέντε, από την πεντήκοστη θέση που ήταν στη γενική κατάταξη, τη δικιά του, τη Σουέφα, έχει ανέβει 45. Και αν πάρει και την κούπα θα ανέβει κι άλλο. Ε, βέβαια. Παίρνεις πιο πολλούς βαθμούς αν έχεις πάρει κούπα, φαντάζομαι. Ε, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν γίνουν όλα αυτά, ναι. φαίνονται πολύ πιθανά και ελπίζω ότι θα τα συζητήσουμε εδώ στις 30 του μήνα και θα λέμε τα ίδια. <σχυ> θα μείνει τίποτα από αυτή την ομάδα, γιατί υποθέτω <σχυ> ότι ο, <σχυ> 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 Όλε Όλες θέλουν... οι ομάδες που βλέπουν ναι, <laughs> και τον τερματοφύλακά μα και τον Καμπί. Και, δηλαδή τον, τον Ιμπόρα θα του πάρουν όλου. Θα θέλουν να του χτυπήσουν. Παίζουν ναι, φοβερή μπάλα. Και πέρα είναι το θέμα η διοίκηση. Τη σχέδια έχει με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίο έχει ανανέωση στο συμβολέο του Μαρτίου 25. Του θέλει όλου αυτού, λέει ο Μεντιλίμπαρ, θέλει να φέρει δικού του. Σίγουρα θέλει να φέρει και κάποιου άλλου για να ενισχύσει την ομάδα ακόμη περισσότερο. Λογικό είναι αυτό. Πολύ λογικό. Έτσι είναι. Ε, τώρα, υποθέτω ότι κάποιοι σίγουρα, αν πάρει το τρόπο, θα πάρουν μεταγραφή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Προσφορά και ζήτηση. Και φαίνεται έρθει... ότι όλοι τρίβουν τα μάτια του με αυτά. Α, ε, ακριβώς Ακριβώ. Και θεωρώ ότι μετά από πολλά χρόνια, ποδοσφαιριστή ελληνική ομάδα, θεωρώ ότι θα είναι ο LKB, θα συμπεριληφθεί στην τριαντάδα των ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν φέτο τη χρυσή μπάλα. Εδώ έβαλε πέντε γκολ μέσα σε ναι. δύο παιχνίδια και απέναντι έτσι. στην Αστον Βίλα, η οποία δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Τέταρτη ομάδα Τέταρτη στην ομάδα Πρέμιερ Λίγκ. Θα βγει η Champions League. Κέρδισε και τη Σίδη, και την Arsenal. Θα κερδίσει και την Ειδικά... Ναι, Ναι, πιθανότητα. Πιθανότητα και θα βγει Αλλά... άνετα. Εχθέ, εγώ πιστεύω πέντε ώρε να διαρκούσε το παιχνίδι, δεν μπορούσε η Άστον Βίλα να βάλει γκολ στον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί ήταν έτσι το σύστημα του Μεντιλίμπαρ. Ήθελε να κάνει μια φάση. Καμία. Είχε ακινητοποιήσει όλου του επιθετικού και του μεσαίου. Πολύ ωραίο σύστημα. Διαβασμένο απόλυτα. Νίκησε, έκανε μάθηση στον αντίπαλό του, τον Ουνάι Εμέρη. Το φημισμένο έτσι. Και πώ γίνεται μια ομάδα στον Ολυμπιακό να κερδίζει την Άστον Villa, αλλά να δυσκολεύεται να κερδίσει τοπικέ ομάδε οι οποίε δεν παίζουν και φοβερα, φοβερή μπάλα. Εντάξει, τώρα είπαμε ότι άλλαξαν τα πράγματα, αλλά όλα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη μία. Τέλει το χρόνο του. Έχ, έχει ελπίδα ο Ολυμπιακό ε, να πάρει και το πρωτάθλημα. Έχει τρία παιχνίδια. Έχει. Από τον Ολυμπιακό εξαρτάται. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακό και τα τρία παιχνίδια, ανεξαρτήτω τι θα κάνει η αντίπαλη του, είναι πρωταθλητή Ελλάδο. Υπάρχει πιθανότητα να, και να πάρει το πρωτάθλημα και χωρί τρει νίκε. Ε, ναι, εκεί πρέπει να υπάρξουν κάτι. Καραμπόλε, α πούμε. Ναι. Αλλά εξαρτάται από τον ίδιο. Παναλαμβάνω, αν πάρει τρει νίκε, πήρε και το πρωτάθλημα. Δύσκολο βέβαια, δηλαδή, δεν είναι εύκολο έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλοι κοιτάνε προ την Άγια Σοφιά προ την 29η Μαου θέλω να πούμε και κάτι γι' αυτό πριν σε αποδεσμεύσω. Προφανώ εδώ έχω. Έχοντας... Και έχει βάλει και λεφτά έτσι. Ο Ολυμπιακό στο ταμείο το έχει βάλει. Δεν το συζητάω. βάλει, αν, πάρεις, αν πάρει, αν τον τρόπο, θα βάλει άλλα 3 εκατομμύρια. Έχει πάρει ήδη 15 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Σημαντικό ποσό. Θέλω να σα ρωτήσω κάτι δυσάρεστο, ωστόσο, επειδή έχουμε ναι. καεί στο χυλό ε, του χουλιγανισμού. Και επειδή καταλαβαίνω ότι είναι πολύ τεταμένα όλα αυτά ε, τα κυκλώματα που ασχολούνται. Το γεγονό ότι ο Ολυμπιακό θα πάει και θα παίξει τον τελικό στο γήπεδο τη ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά και ενδεχομένω να σηκώσει και να είναι η πρώτη ομάδα που σηκώνει η Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα στην Αγία Σοφιά έχει φαίνεται δυσαρεστήσει κάποιου χουλιγκάνου οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώ κάφροι και οι οποίοι απειλούν. Υπάρχει πιθανότητα Κοίτα. να συμβούν επεισόδια. Τι τελευταίε ημέρε, τρει ανώτατε εξωματικοί τη ελληνική αστυνομία είναι στι Βρυξέλλε, όπου συζητούν με εξειδικευμένου ομόλογου του Βελγίου και επίση ανθρώπου έμπειρου τη UEFA. Γιατί υπάρχουν απειλητικά μηνύματα αυτά, από τον και και Άισι και, του Άισι, όπου έχει κυκλοφορήσει και σε άλλε ομάδε. Το Μόναχο, στην Αλιάντ και επίση η Συναγερμό. Και επίση βρίσκεται και η Αντιτρομοκρατική και η ΑΕΠ. Νομίζω λοιπόν ότι θα παρθούν τέτοια μέτρα γιατί αυτή τη στιγμή ο τελικό τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΟΕΦΑ. Οπότε ναι, εννοώ... βέβαια η αστυνομία θα είναι ελληνική αστυνομία. Θα Καλά, εννοείται, εντάξει. Βέλγου αστυνομικού. Σίγουρα. Βάλιστα. Αλλά θέλω να πω, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και θα ληφθούν. Γίνονται συσκέψει πολύ τακτικά. Επίση, να διαψεύσουμε αυτό το οποίο κυκλοφόρησε επίση στα social media, ότι μπορεί να αλλάξει έδρα, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Αυτό έχει θα... κυκλοφορήσει από όταν έγινε η κλήρωση. Θα είχε διασυρθεί η χώρα. Ε, πώς θα... ε, βέβαια, τι έχει γίνει ποτέ, πώ θα γίνει, τι υπάρχει, λέει, τι έχουμε πολεμικό γεγονό, έχουμε για να μην γίνει. Απίστευτα τα πράγματα. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μάνο. Και εγώ ευχαριστώ.